Το Κίεβο παραδέχτηκε ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν το δεύτερο μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Ουκρανίας, τον Μπουρλεχίρσκ στον Ντομπάς, νοτιοανατολικά του Μπάκμουτ. Σε αυτή τη φάση του πολέμου, η Μόσχα ενισχύει τις δυνάμεις της στη Ζαπορίζια και στο Δέλτα του Δνήπερου για να σταματήσει τις ουκρανικές αντεπιθέσεις, οι οποίες έχουν πιέσει πολύ τις ρωσικές γραμμές άμυνας τις τελευταίες ημέρες. Το Δέλτα του Δνήπερου μοιάζει πάρα πολύ με το Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ στο Βιετνάμ, με συνεχείς διακλαδώσεις και παραποτάμους, όπου οι περισσότεροι εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά είναι και το μοναδικό εμπόδιο μεταξύ του ρωσικού στρατού και της Οδυσσού. Οι Ρώσοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη του λιγνητικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου του Μπουρλεχίρσκ, που ανεγέρθηκε στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης πριν από δύο ημέρες, αλλά το Κίεβο αρνούνταν να το επιβεβαιώσει. Ο σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας σημείωσε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε πλήγματα για να μειώσουν τη δυνατότητα των Ουκρανικών στρατευμάτων να αντεπιτεθούν στην κέρια σημασίας βιομηχανική περιφέρεια Ντονέτσκ.